Η απαράδεκτη ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία στη βάση του υπεριαλιστικού ανταγωνισμού της με Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγούν μεταξύ άλλων σήμερα στην προσφυγιά εκατομμύρια ανθρώπους με τραγικές συνέπειες. Προηγούμενα, πάνω από 10 εκατομμύρια Ουκρανοί μετανάστες είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη χώρα τους μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, αφού διαπίστωσαν από πρώτο χέρι ότι η ανεργία, η φτώχεια είναι συνώνυμο του καπιταλισμού και όχι του σοσιαλισμού, όπως ισχυρίζονταν η Ουκρανική Αστική Τάξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα και το ΝΑΤΟ. Ευρωπαϊκή Ένωση και αστικές τάξεις των κρατών μελών είναι εκτεθειμένες πολλαπλά στο προσφυγικό. Και γιατί στους πρόσφυγες, για παράδειγμα από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, επιφυλάσσουν καταστολή, απελάσεις, επαναπροωθήσεις, υπερδομές, φυλακές, ενώ στην περίπτωση των Ουκρανών προσφύγων επικρατεί το κριτήριο του ευκολότερα ενσωματώσιμου, φτηνού, ευέλικτου δυναμικού για τα επιχειρηματικά κέρδη, μεταξύ άλλων και στην ελληνική τουριστική βιομηχανία. Η άλλη όψη της ίδιας καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Αλληλεγγύη λοιπόν σε όλους τους Ουκρανούς πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων των ρωσόφωνων, για ουσιαστική στήριξη, υποδοχή σε ανθρώπινες συνθήκες, με διασφάλιση των δικαιωμάτων τους σε άσυλο, υγεία, παιδεία και εργασία.